Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες του ποδοσφαίρου, καλό μεσημέρι από το αντίθετο. Εύκολα θα απομακρύνει ο Κάκος Γαβρίνα στην περιοχή για τους φιλοξενούμενους. Η απομάκρυνση της μπάλας από τον Μπίμπα. Το σούτ από μακριά δεν ευνηδιάζει τον goalkeeper. Το σούτ ήταν από τον Ζαχαρόπουλο που δοκίμασε από αρκετά μακριά το πόδι του η μπάλα στον goalkeeper τον Κοκόρη. Αυτός παίζει με Τρυφιάτη. Κατσίκας. Στριφογυρίζει, πολύ ωραία, αποφεύγει έναν αντίπαλό του, προσπαθεί να παίξει το 1-2 με Ζάχα. Εκτελείται από τον Ανδριτσόπουλο, μαζεύει ο Κοκόρης για τον Ατρόπινο, για τους γηπεδούχους. Με Τρυφιάτη, προσπαθεί να πατήσει και πατάει η περιοχή. Ευθυμιόπουλος κοντράρει μπάλα στον Αυτζή. Κράνιες με το κεφάλι για τον Γαβρίνα, καλή πάσα, πατάει στο κουτί. Μιχαλόπουλος το σούτ, μπάλα κοντράρει στον Πατογιάννη και φεύγει κόρνερ. Αυτός που θα αναλάβει να εκτελέσει με το δεξί, ο αριστερός ο πιστοφύλακας. Τρυφιάτης πέφτει στο χόρτο. Κύριε Πανετολικός, Αθηναϊκός, αρκετές ομάδες ήταν σε θέση του σε αυτή την εκτέλεση με το αριστερό. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή, βάζει στο Μιχαλόπουλο, αυτός βάζει την μπάλα μέσα, Χαλαζιάς με τη μία, Πιστιόλης, πλασάρι, δεύτερο σούτα από τον αριστερό πιστοφύλακα, τον Αθανασόπουλο, η κόντρα. Θανάσης Μιχαλόπουλος στη γωνία για το κόρνερ. Μπάλα θα περάσει, μπάλα μπάνει στη σέντρα, την κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Στο 32 η Αθλητική Ένωση Μεσολογίου προηγείται 1-0 μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μιχαλόπουλου. Μπαλαμπάνης αφύλακτος, όπως θα δείτε στην οθόνη σας, πετάχτηκε πάνω από όλους, έπιασε την κεφαλιά και Ευθυμιόπουλος, η σέντρα, η απομάκρυση. Παπαποστόλου στη σέντρα, κεφαλιά πριν μαζεύει πάνω από το κεφάλι ο Κοκόρης. Ζαχαρόπουλος, πλαστήρα στη σέντρα, στο δεύτερο το σούτ, η μπάλα κοντράρει, Πιστιόλης, η μπάλα στα δίχτυα. Ατρόμητος Αντιρίου, Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου, 0-2 με τον γκολ του Πιστιόλη. Στο 48. Έκρινε ότι πρέπει να τον χρησιμοποιεί σαν δεύτερο αμυντικό χαφ. Έτσι τον χρησιμοποιεί και στο σημερινό παιχνίδι εδώ στο Αντίριο. Η κεφαλιά, αυτός ανεβάζει το Μιχαλόπουλο και αριστερά του ανεβαίνει ο αριστερός ο πιστοφύλακας. Μη βλέποντας του πετάει την μπάλα. Κόντρα το Μεσολόγγι. Πιστιόλης περνάει για τον Γαβρίνα, η μπάλα στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Ανδριτσόπουλος, Πατογιάννης, η επιλογή του, η σέντρα στο δεύτερο. Παπαποστόλου, το σούτ, η μπάλα περνάει παράλληλα με την 48. Πιστιόλης στην κόντρα, μπαίνει στην περιοχή. Προσπάθησε να γυρίσει για Γαβρίνα. Πιστιόλης στο σημείο του πέναλτι. Μιχαλόπουλος το σούτ, σε καλές συνθήκες, out. Παπαποστόλου κυκλοφορεί την μπάλα, ο Τρόμητος έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΜ. Το σούτ με το δεξί κόντρα. Παπαποστόλου το σούτ με το αριστερό, η κόντρα, την γρήγορη ανάπτυξη της ομάδας της ΑΕΜ. Απομακρύνουν οι αμυντικοί, Μιχαλόπουλος το σούτ, δεν χρησιμοποιεί καλά το κορμί του. Εκτελεί ο Παπαποστόλου, φέρει την μπάλα στην περιοχή, διώξιμο της μπάλας από Χαλαζιά. Ανδριτσόπουλος, επιμένει ο Ατρόμητος. Η σέντρα, η κεφαλιά, από ποιον το σούτ, από τον Ανδριτσόπουλο, το διώξιμο της μπάλας από τον Τρυφιάτη. Παπαποστόλου, νέα κατοχή της μπάλας για τον Ατρόμητο. Μέσα στην περιοχή θα προσπαθήσει να σκάψει, να περάσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Για Κράνης, το κουτί είναι ο Κράνης, αλλάζει με το Γαβρίνα, προλαβαίνει, γυρίζει την μπάσα. Πιστιόλης προσπάθησε να κάνει, να αλλάξει πορεία. Το μάτς η ΑΕΚ φιλοξενεί, η ΑΕΚ Μεσολογγίου φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη. Μιχαλόπουλος, ανεβαίνει ο Βαρούχος από τα δεξιά, γυρίζει στο ημικύκλιο. Πιστιόλης στο σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Κώστα Πιστιόλη, ακριβώς με την συμπλήρωση των 85 λεπτών στο μάτς. Πιστιόλης γύρισε, έκανε το σούτ, η μπάλα πρώτα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι
έσκασε στη συνέχεια μέσα από την γραμμή τέρματος. Ή όχι σε αυτή την ευκαιρία του Ατρομήτου και στην κόντρα τώρα το Μεσολόγγι με Πιστιόλι. Πώς βγαίνει, πατάει περιοχή, περνάει για τον Πιστιόλι, δεν βρίσκει μπάλα.